Τον Οκτώβριο του 2014 η Αμάνα Λαμουντίν, σύζυγος του Τζορτζ Κλούνε, ήρθε στην Αθήνα ως συνεργαζόμενη με μεγάλο βρετανικό δικηγορικό γραφείο με στόχο να συμβάλλει στη δικαστική διεκδίκηση των κλειπτών του Παρθενώνα. Από το καλοκαίρι που μας πέρασε, η σχετική γνωμάτευση είναι έτοιμη. Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση εκτίμησε ότι η δικαστική διεκδίκηση μπορεί να δημιουργούσε νέα προβλήματα στη χώρα μας και άρχισε να αποστασιοποιείται από την προοπτική μιας δικαστικής διαμάχης με τη Βρετανία. Η τάση είναι αυτή τη στιγμή να μην προχωρήσουμε σε νομική διεκδίκηση. Κυρίως γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε το αντίστοιχο δικαστήριο. Και αν χάσουμε τα δικαστήρια, τα πράγματα δυσκολεύονται. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολιτισμού χρησιμοποίησε τη λέξη Ελγίνη αναφερόμενο στην προπαγάνδα που κάνουν οι Βρετανοί για την παραμονή των μαρμάρων στη χώρα τους. Και έμαθα πρόσφατα από φίλο που πήγε στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ότι μοίραζαν φυλάδια, όποιον ήθελε να δει τα Ελγίνια, γιατί τα Ελγίνια πρέπει να μείνουν στο Βρετανικό Μουσείο. Το 2014 ο Υπουργός Πολιτισμού που υποδέχθηκε την Αμάνα Λαμουντίν ήταν ο Κώστας Τασούλας, ο οποίος υποστηρίζει ότι η αμοιβή για τη γνωμάτευσή της καλύφθηκε αποκλειστικά από χορηγία Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος επιθυμεί να είναι ανώνυμος. Ωστόσο η ελληνική πλευρά αρνήθηκε να την παραλάβει τον περασμένο Αύγουστο. Η άποψη ότι δεν πάμε στα διεθνή δικαστήρια γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε την υπόθεση είναι μια απαράδεκτη άποψη. Και προφανώς όχι γιατί ενισχύει την αστήρικτη επιχειρηματολογία της αγγλικής πλευράς, αλλά επειδή προεξοφλεί άδικα και χωρίς λόγο κάτι για το οποίο η Ελλάδα έχει πάρα πολλά επιχειρήματα. Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι μέσω της διεθνούς διπλωματίας υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιστροφής των μαρμάρων.